Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα περιοριστώ στην απάντηση των επιχειρημάτων περί συνταγματικότητας και αντισυνταγματικότητας που τέθηκαν από τους βουλευτές που πήραν το λόγο πρωτήτερα και όχι σε πολιτικό σχολιασμό σε αντίθεση με αυτό που κάνανε αρκετοί από τους ομιλητές, τους προηγούμενους. Θα ξεκινήσω από τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Λαμβάνοντας υπόψη την γνωμοδότηση του ελεγκτικού συνεδρίου και της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής, εκτιμούμε ότι δεν υφίσταται ζήτημα αντισυνταγματικότητας, πρώτον διότι η έκταση του επιβαρυντικού μέτρου οριοθετείται ασφαλώς. Είναι γνωστό ότι από τα μέτρα των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων δεν πρόκειται να επηρεαστούν τα 2/3 περίπου των συντάξεων, ενώ το 18% που αναφέρεται στο νόμο αποτελεί το ανώτατο όριο, αποτελεί το ταβάνι, δεν αποτελεί αυτό που πρόκειται να συμβεί στους υπόλοιπους συνταξιούχους που μπορεί να δουν κάποια παρέμβαση στην προσωπική τους διαφορά. Επομένως, με αυτή την έννοια και η τοποθέτηση του κ. Βορύδη περί γενικής μείωσης 18% των συντάξεων δεν είναι ακριβής. Το μεσοσταθμικό είναι πολύ πολύ χαμηλότερο. Οι επικουρικές περιλαμβάνονται και αυτές στο όριο, το ανώτατο όριο του 18%. Το 18% αφορά... Όχι, δεν αφορά όλους, με συγχωρείτε. Και πάλι ξαναλέω ότι και για τις επικουρικές η ρύθμιση αφορά μόνο τις προσωπικές διαφορές από τις επικουρικές συντάξεις. Δεν αφορά οριζόντια περικοπή. Αυτό να είναι σαφές. Δεύτερον, σε σχέση με το σωρευτικό αποτέλεσμα. Εκτιμούμε λοιπόν ότι δεν υφίσταται ζήτημα σωρευτικού αποτελέσματος όπως είχε διαπιστώσει για παράδειγμα το Συμβούλιο της Επικρατείας στην απόφαση πιλότο για τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τον νόμο 4387 που είχε κριθεί αντισυνταγματικός διότι επέβαλε οριζόντιες περικοπές με αναδρομικό χαρακτήρα και τον οποίο εσείς είχατε ψηφίσει. Σε σχέση με το σωρευτικό αποτέλεσμα λοιπόν των μέτρων δεν ισχύει διότι 4387 του 2012. Σε σχέση... Με συγχωρείτε, 4093 του 2012. Με συγχωρείτε. Έχετε απόλυτο δίκιο, διορθώνω. 4093 του 2012. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε αναρρύθμιση, αναρρύθμιση. 4093 του 2012. Έχετε δίκιο, διορθώνω. Σε σχέση λοιπόν με το σωρευτικό αποτέλεσμα δεν ισχύει αυτό διότι παράλληλα νομοθετούνται θετικά μέτρα όπως είναι η μείωση του έμφυα, η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, η μείωση της συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη, η επιδότηση ενοικίου κλπ. Τα οποία πρόκειται να αμβλύνουν την επιβάρυνση ή να εκμηδενήσουν σε περιπτώσεις την επιβάρυνση που μπορεί να συμβεί για τη συγκεκριμένη κατηγορία των συνταξιούχων. Τρίτο. Το μέτρο υιοθετείται εν ώψη του υπέρτερου σκοπού του δημοσίου συμφέροντος, όπως προκύπτει από το γενικό μέρος της έκθεσης της αιτιολογικής. Συστήνω στον κύριο Βορύδη να ανεβεί λίγο πιο πάνω στο κείμενο και να δει ότι μιλάμε για την αναγκαία προϋπόθεση για την λήψη ουσιαστικών μέτρων ρύθμισης του ελληνικού δημόσιου χρέους. Το μέτρο. Όχι. Συστήνω να ανέβει λίγο πιο πάνω. Έχετε κατέβει λίγο πιο κάτω που μιλάτε για την εκκίνηση της συζήτησης. Ανεβείτε λίγο πιο πάνω στην πρώτη παράγραφη. Το μέτρο λοιπόν υιοθετείται εν ώψη αυτού του υπέρτερου σκοπού της ρύθμισης του ελληνικού χρέους. Ο σκοπός της απομείωσης του χρέους και έξοδου από την Επιτροπή συνιστά τον λόγο υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος που θα πρέπει να συνεκτιμήσει το δικαστήριο εφόσον τα ζητήματα αυτά του τεθούν για να λάβει απόφαση περί της συνταγματικότητάς τους. Τέταρτον. Σε σχέση με το ζήτημα της αναλογικότητας, δεδομένου του υπέρτερου σκοπού, το μέτρο σέβεται την αρχή της ισότιμης κατανομής των βαρών μεταξύ παλαιών και νέων συνταξιούχων από την αναδιάρθρωση του συνταξιοδοτικού συστήματος και την αρχή της αλληλεγγύης των γενεών όπως αυτή κατοχυρώνεται στο άρθρο 25 παράγραφος 4 του Συντάγματος. Πέμπτον. Σέβεται την αρχή της ισότητας σε αντίθεση ξανά με τον νόμο 4093 του 12. Να σας πω τότε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε κρίνει αντισυνταγματικό τον νόμο εκείνο, διότι πρώτον είχε αναδρομική ισχύ και δεύτερον δεν εφάρμοζε ενιαίους κανόνες για τη ρύθμιση των συνταξιοδοτικών παροχών μεταξύ των συνταξιούχων, πράγμα το οποίο κάνει ο νόμος 4387 του 16 και τώρα λέω τον σωστό νόμο. Έκτο, το μέτρο δεν είναι άμεσης εφαρμογής και αφορά το 2019. Επομένως, δεν νομίζουμε ότι υπάρχει και ζήτημα σχετικά με τον ευνίδιο χαρακτήρα που συνήθως οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας θεωρούν ότι δημιουργεί προβλήματα στη συνταγματικότητα των μέτρων. Υπ' αυτή την έννοια δεν είναι ένα μέτρο με το μάτι. Αυτό έγινε μέτρα με το μάτι, ήταν οι νόμοι του 10, 11 και του 12 με οριζόντιες περικοπές που είχαν αναδρομικό χαρακτήρα.
Σε σχέση με το επιχείρημα περί προβλήματος συνταγματικότητας του άρθρου 58 για την φορολόγηση της εισφοράς, εδώ νομίζω πως υπάρχει σύγχυση. Συγχέεται τη φορολογία με τις ασφαλιστικές εισφορές. Το άρθρο 58 ορίζει τη βάση υπολογισμού των εισφορών, όπως έχει διαπλαστική εξουσία ο νομοθέτης να κάνει. Με συγχωρείτε, δώστε, θέλω λίγο χρόνο. Η διάταξη δεν επιβάλλει φόρο, δεν είναι φορολογική διάταξη. Δεν καθορίζει η διάταξη το φορολογητέο εισόδημα. Είναι ανακριβές ότι δεν αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα. Δεν κάνει αυτό η διάταξη. Και περνάω στο νόμο, η διάταξη καθορίζει τη βάση υπολογισμού των εισφορών. Αυτό και μόνο. Δεν είναι φορολογική διάταξη. Πάμε λοιπόν. Όχι, όχι. Θα έρθω στο ζήτημα του μηχανισμού. Και τώρα έρχομαι στο ζήτημα του μηχανισμού που και της πρόβλεψης, της επίτευξης του δημοσιονομικού στόχου και του χρόνου υλοποίησης των θετικών μέτρων και των εξουσιοδοτήσεων των νομοθετικών που υπάρχουν εκεί στο άρθρο 15. Πρώτον. Η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής είπε ότι η νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών για την έναρξη ισχύως των φορολογικών θετικών μέτρων δεν αντιβαίνει, δεν βλέπει να υπάρχει ζήτημα πρόσκρουσης, καλύτερα για να το θέσω έτσι, διότι στο τέλος το δικαστήριο είναι αυτό που κρίνει, δεν βλέπει να υπάρχει ζήτημα συνταγματικότητας σε σχέση με το άρθρο 78, παράγραφος 4. Θα έρθω, μην ανησυχείτε. Για το χρόνο ισχύως. Για το χρόνο ισχύως. Καθόλου. Για το... Κύριε Τζαβάρα. Θα έρθω κύριε Τζαβάρα εκεί. Πρώτον, σε αφήστε, σχέση λοιπόν, αφήστε, με την... τώρα αφού ξέρετε, δεν υπάρχει διάλογος σε σχέση αυτό το με την έναρξη σημείο. Ισχύως, σε σχέση με την έναρξη... Κύριε Τζαβάρα, καλό θα ήταν να ακούτε. Σε σχέση με την έναρξη ισχύως. Θα έρθω, κύριε Τζαβάρα, υπομονή. Σε σχέση με την έναρξη ισχύως, το άρθρο 78, παράγραφος 4, λέει ότι δεν υπάρχει ζήτημα, διότι η έναρξη ισχύως ορίζεται από τον νόμο των φορολογικών αντιμέτρων. Ο Υπουργός των Οικονομικών, με την υπουργική του απόφαση, θα διαπιστώσει απλώς την εφαρμογή των μέτρων. Περνάμε λοιπόν στο ζήτημα της αναπροσαρμογής, διότι εκεί είναι το πρόβλημα που λέτε. Λοιπόν, που όντως η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής λέει ότι σε σχέση με την αναπροσαρμογή των φορολογικών, θετικών φορολογικών μέτρων μπορεί να υπάρξει ένα ζήτημα αντισυνταγματικότητας εν ώψη του άρθρου 78 παράγραφος 4. Όπως προκύπτει λοιπόν από την σύμφωνη με το Σύνταγμα Ερμηνεία, το μέτρο της αναπροσαρμογής, αν και εφόσον χρειαστεί για τα θετικά μέτρα, που θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά απίθανο να συμβεί δεδομένης της μάλλον βέβαιης επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων, το μέτρο της αναπροσαρμογής είναι ακριβώς τόσο όσο απαιτείται για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Από την άποψη αυτή, ο Υπουργός των Οικονομικών δεν θα έχει τη διακριτική ευχέρεια ώστε να υπάρχει πρόβλημα με το άρθρο 78 του Συντάγματος, διότι η αναπροσαρμογή θα είναι τόσο μόνο και τόσο ακριβώς όσο απαιτείται για την επίτευξη των στόχων. Το ίδιο και σε ό,τι αφορά με το ποια θετικά φορολογικά αντίμετρα θα επιλεγούν, αν τυχόν, πράγμα εξαιρετικά απίθανο, να μην επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι, η αναπροσαρμογή θα γίνει συμμέτρος σε όλα τα θετικά φορολογικά μέτρα. Άρα δεν θα υπάρχει εκεί διακριτική ευχέρεια του Υπουργού Οικονομικών ώστε να υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε σχέση με την νομοθετική εξουσιοδότηση που περιγράφεται στη διάταξη του άρθρου 15. Θεωρούμε λοιπόν αφενός απίθανο να χρειαστεί να μειωθούν τα φορολογικά αντίμετρα δεδομένης της βέβαιης επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων. Απίθανη θεωρούμε και την αντισυνταγματικότητα δεδομένης ακριβώς της αυτόματης αναπροσαρμογής. Δεν υπάρχει λοιπόν... Κύριε Τζαβάρα, σας παρακαλώ, δεν βγάζουμε τώρα απόφαση, τα είπαμε. Είπατε τα επιχειρήματά σας επί έξι. Αφήστε να ακουστούν και τις κυβέρνησεις. Λοιπόν, διότι δεν υπάρχει ζήτημα της συνταγματικότητας, διότι η αναπροσαρμογή, εφόσον χρειαστεί, που δεν θα χρειαστεί, θα είναι αυτόματη και δεν θα εγκαταλείπεται διακριτική ευχέρεια στον Υπουργό των Οικονομικών, ώστε να υπάρχει ζήτημα αντισυνταγματικότητας με τον νόμο 78. Σας ευχαριστώ.